Δύο νέα θετικά κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν το Σάββατο από τα ληφθέντα δείγματα των τελευταίων ημερών στο νοσοκομείο τη Άρτα. Όπω αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση τη πολιτική προστασία για την εξέλιξη του κορονοϊού στην Ήπειρο, άμεσα έγινε κινητοποίηση και ενημέρωση από τον Εωδή και σύμφωνα με τι οδηγίε, τα δύο άτομα παραμένουν σε αυστηρή καραντίνα στην οικία του και παρακολουθούνται. Η Διεύθυνση Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέρημνα τη Περιφερειακή Ενότητα Άρτα έχει ήδη την ιχνηλάτηση των επαφών τους. Όλα τα υπόλοιπα δείγματα από την άρτα είναι αρνητικά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικέ επαφέ του ηλικιωμένου που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στα Γιάννενα, καθώ και επαφές επαφέ του ίδιου με υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Άρτα. Οι υπόλοιπε επαφέ του θετικού κρούσματο του ηλικιωμένου παραμένουν σε περιορισμό στην οικία του και παρακολουθούνται. Αναφορικά με την πορεία των κρούσματων στα υπόλοιπα νοσοκομεία τη Υπήρου, τα νέα είναι ενθαρρυντικά για του δύο διασωληνωμένους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι οποίοι νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένη φροντίδα σε σταθερά, βελτιούμενη κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα λοιμωδών το θετικό κρούσμα υγειονομικού από το Νοσοκομείο τη Πρέβεζα. Σήμερα, εισήχθη. Και νοσηλεύεται στην ειδική καρδιολογική μονάδα που έχει δημιουργηθεί μόνο για την παρακολούθηση υπόπτων κρουσμάτων από τον κορονοϊό, ένα περιστατικό το οποίο νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζα, ω υποπτό σε απομόνωση. Ο γιατρό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που είχε βρεθεί θετική, παραμένει σε καραντίνα στο σπίτι τη και αναμένεται, αφού κάνει τα δύο επαναληπτικά τεστ για τον κορονοϊό, μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών, να επιστρέψει στην εργασία τη εφόσον τα τεστ βγουν αρνητικά. Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από τις 5 Μαρτίου μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί συνολικά 164 δείγματα, εκ των οποίων τα 4 ήταν θετικά. Στο νοσοκομείο Χατζικώστα και τα 9 δείγματα που ήταν προς διερεύνηση εξετάστηκαν και είναι όλα αρνητικά, ενώ δεν εκρεμεί κανένα άλλο προς διερεύνηση. Στην Πρέβεζα, ένα δείγμα νοσηλευόμενου υπόπτου κρούσματο επέστρεψε αρνητικό για κορονοϊό, ενώ νοσηλεύονται σε απομόνωση δύο ύποπτα κρούσματα. Πρόκειται για ένα κρούσμα που είχε εισαχθεί προημερών και το αποτέλεσμα του δείγματο αναμένεται εντό τη ημέρα και ένα νέο ύποπτο κρούσμα, δείγμα του οποίου λήφθηκε και αναμένεται η απάντηση. Το Σάββατο επίση στάλθηκαν για εξέταση δύο δείγματα υπόπτων κρούσματων τα οποία δεν χρήζουν νοσηλεία και τα οποία βρίσκονται εδώ και ημέρε σε κατοίκον περιορισμό. Στο νοσοκομείο Φιλιατών όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά ενώ δεν υπάρχει καμία άλλη εκκρεμότητα προ διερεύνηση στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, στο μεταξύ εκεί όπου βρίσκεται και το χωριό Εχίνος που έχει τεθεί σε καραντίνα, εργάζονταν σε τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που ανέστηλε τη λειτουργία της 15 εργαζόμενοι από τα Γιάννενα και το Μέτσοβο. Το σύνολο αυτών επέστρεψαν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και τέθηκαν σε αυστηρή κατοίκον απομόνωση υπό τις οδηγίες του ΕΟΔΙ και θα παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και την Αστυνομία Καθημερινά ώστε να ελέγχεται η τήρηση του αυτοπεριορισμού τους. Στην Πάργα επίσης επέστρεψε την Παρασκευή η ομάδα των πέντε ταξιδιωτών στο Περού της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι επέστρεψαν στην Ελλάδα μέσω συνεχών ανταποκρίσεων αεροπορικών πτήσεων σε Μαδρίτη, Παρίσι και Αθήνα. Και οι πέντε είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο αφού συμπλήρωσαν και αυτοί τα απαιτούμενα έγγραφα θα παραμείνουν σε κατοίκον περιορισμό για διάστημα 14 ημερών στι 11 το βράδυ τη Παρασκευή. Αναχώρησαν τέλο από το λιμάνι τη Ιγκουμενίτσα για την Ιταλία. Οι 19 Ιταλοί υπήκοοι που βρίσκονταν σε αναμονή για επαναπατρισμό στο κάμπινγκ του Δρεπάνου. Καθώ και άλλα 9 άτομα επίση Ιταλοί που είχαν ολοκληρώσει τι διαδικασίε επαναπατρισμού του με την Ιταλική Πρεσβεία. Το λιμενικό σώμα Ιγκουμενίτσα, καθώ και η λιμενική αστυνομία, με την παρουσία των διοικητών του και τη συνδρομή τη αστυνομική διεύθυνση Ιγκουμενίτσα, πραγματοποίησαν με υποδειγματικό τρόπο την επιχείρηση, τηρώντα του κανόνε ασφαλεία για τη δημόσια υγεία και σε συνεργασία με εκπρόσωπο τη πολιτική προστασία τη Περιφέρεια Υπήρου, προχώρησαν στη διανομή εντυπού ενημερωτικού υλικού. Στο κάμπινγκ του Δρεπάνου εξακολουθούν να φιλοξενούνται 15 άτομα από διάφορε άλλε χώρε τη Ευρώπη, για του οποίου συνεχίζονται οι διαδικασίε προώθηση στι χώρε προέλευση, ενώ όλοι είναι καλά στην υγεία του.